Σε κυβωτό πολιτισμού θα μεταμορφωθεί το Μέγαρο Κοθρή, το οποίο έχει αφαιθεί στην τύχη του εδώ και αρκετά χρόνια. Ο Περιφερειάρχης Κρήτης υπέγραψε την ένταξη χρηματοδότησης της μελέτης ανακατασκευής και επανάχρησης του διατηρηταίου κτηρίου στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Κρήτη 2014-2020 με προϋπολογισμό 1.422.000 ευρώ. Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα που θα οδηγήσει στην αποκατάσταση του κτηρίου και τη μετατροπή του σε δημοτική πινακοθήκη. Υπάρχει μια πολύ θετική εξέλιξη στο Μέγαρο Κοθρή Λιοπυράκη επί της 25ης Αυγούστου. Υπάρχει αυτή τη στιγμή μια εξειδικευμένη μελέτη που απαιτείται ώστε να καταστεί ασφαλές καταρχήν, να διασωθούν όλα τα στοιχεία που πρέπει να διασωθούν γιατί είναι μνημείο από τα πιο σπουδαία όπως αναφέραμε. Και μόνο ο προϋπολογισμός της μελέτης που ανέρχεται σε 1.400.000 ευρώ περίπου δείχνει το τι μέγεθος απαιτείται προσπάθειας μελετητικής για να συζητάμε για την αποκατάστασή του. Το κτίριο χρονολογείται στα τέλη της πρώτης δεκαετίας του 20ου αιώνα και αποτελεί ένα από τα πιο μεγαλοπρεπή μέγαρα που κατασκευάστηκαν την εποχή εκείνη. Πολύπλοκη η διαδικασία για την αποκατάστασή του. Δεν είναι τυχαίο ότι ήταν τόσα πολλά χρόνια κενό από χρήσεις. Το Σεπτέμβριο του 2017 το Υπουργείο Πολιτισμού ενέκρινε την παραχώρησή του για 30 χρόνια προς τον Δήμο Ηρακλείου προκειμένου να αποκατασταθεί και να λειτουργήσει ως δημοτική πινακοθήκη. Και παίρνει το δρόμο της υλοποίησης στο έργο γιατί μετά τη μελέτη θα χρηματοδοτηθεί και το έργο. Αυτή είναι η σειρά των πραγμάτων. Ο Δήμος, η Τεχνική Υπηρεσία θα προκηρύξει τη σχετική μελέτη το πρώτο τρίμηνο της επόμενης χρονιάς και μετά θα μετράμε αντίστροφα για την υπογραφή της σύμβασης και 18 μήνες θα δοθεί μια προθεσμία ώστε να τελειώσουν τα πάντα. Η στατική μελέτη, οι γεωτεχνικές μελέτες, αρχιτεκτονικές, μουσιολογικές, μουσιογραφικές, ηλεκτρομηχανολογικές. Όπως εκτιμά ο Γιάννης Αναστασάκης, στα τέλη του 2023 το έργο θα μπει σε φάση υλοποίησης. Ακόμη θα περιλαμβάνει τη διοργάνωση περιοδικών θεματικών και ατομικών εκθέσεων, τη συντήρηση έργων τέχνης, τη λειτουργία πολιτηρίου και art cafe. Ώστε στο τέλος του 2023 να έχουμε ένα πλήρως όριμο έργο που θα αρχίσει να υλοποιείται πια. Τελικά το Μέγαρο Κοθρή θα διαμορφωθεί σε δημοτική πινακοθήκη για μόνιμες και περιοδικές εκθέσεις. Έχουμε εκατοντάδες έργα από σπουδαίους καλλιτέχνες.